Και από τις έρευνες λοιπόν και τους πυροτεχνουργούς που μας έλεγε η Αναστασία, στη δεύτερη φάση της επιχείρησης μπαίνει ο στρατός. Πάμε απευθείας στην Γεωργία Γαρατζιώτη που θα μας πει περισσότερα. Γεωργία. Ματίνα, καλησπέρα. Αρχικά να πούμε κάποιες πληροφορίες για το φορτίο των πυρομαχικών που μετέφερε το αεροσκάφος. Πρόκειται για εκπαιδευτικά και φωτιστικά βλήματα 62 και 80 χιλιοστών και 82 χιλιοστών. Όπως ακούσαμε και νωρίτερα από τα ρεπορτάζ, οι πυροτεχνουργοί του βιοχημικού πολέμου έχουν καθησυχάσει τον κόσμο, καθώς η ατμόσφαιρα είναι καθαρή από ραδιενεργίες και τοξικές ουσίες. Και τώρα ο στρατός έχει μπει στη δεύτερη φάση της επιχείρησης. Χτενίζουν κυριολεκτικά την περιοχή, ερευνούν την περιοχή οι πυροτεχνουργοί ναρκαλιευτές του στρατού, οι οποίοι γνωρίζουν, Ματίνα, πώς να εντοπίσουν και να απενεργοποιήσουν τους όλμους για την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς υπάρχουν στη γύρω περιοχή καλλιέργειες και σπίτια. Δεν γνωρίζουμε ακόμα τι πυρομαχικά έχουν μείνει άδικτα στο χώρο του συμβάντος, όμως αφού τα συγκεντρώσουν θα τα απομακρύνουν και στη συνέχεια κατά την κρίση των πυροτεχνουργών οι όλμοι θα εξουδετερωθούν. Αυτή η διαδικασία, όπως μου λένε, μπορεί να διαρκέσει αρκετές μέρες. Μάλιστα. Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις πληροφορίες.